Μαζί μα τώρα ο Γιώργο Ευγενίδη, με όλε τι πληροφορίε από την κυβερνητική σύσκεψη που είχαμε σήμερα. αύριο οι προτάσει, αυτές που θα μα παρουσιάσει, θα κατατεθούν στου λιμοξιολόγου. Και από εκεί θα δούμε πώ προχωράμε. Τι πληροφορίε έχουμε. Λίγο μετά τι 5 το απόγευμα, στο Μέγαρο Μαξί Μουσία, η σύσκεψη αυτή με στενού πρωθυπουργικού επιτελεί, τον κύριο Τσιόδρα, τον κύριο Κικίλια, τον κύριο Αρκουμανέ και τον κύριο Χαρδαλιά, μεταξύ άλλων, για τι προτάσει, όπω λε, αύριο στην Επιτροπή. Πάμε να τα πάρουμε με την σειρά. Ξεκινάμε από την μείζωνα προτεραιότητα, όπω την όρισε ο κύριο Μητσοτάκη, που είναι η επαναλειτουργία των γυμνασίων και των λυκείων. Αύριο θα το συζητήσει η κυρία Κεραμέο, υπουργό παιδεία με του δημοξιολόγου. Η εισήγηση τη κυβέρνηση είναι να επιστρέψουν. Οι μαθητέ των γυμνασίων και των ηλικίων, 1η Φεβρουαρίου στα Θρανία εφόσον το επιτρέψουν mm -hmm. τα επιδημιολογικά δεδομένα. Υπάρχει επίση, όπω πληροφορεί το ΣΚΑΙ, ένα παράθυρο για δύο ακόμα μικρά ανοίγματα, ενδεχομένω και από την επόμενη Δευτέρα. Περιμένουμε να δούμε την εισήγηση των λοιμοξιολόγων Το πρώτο είναι τα πρακτορία των τυχερών παιχνιδιών, ενδεχομένω και από την ερχόμενη Δευτέρα. Όπω επίση και το κυνήγι εντό εντός του νομού, χωρί διαπεριφερειακή mm. μετακίνηση και με περιορισμό ατόμων. Και πότε θα μπορούμε να μετακινούμαστε. Από νομό, σε νομό. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο ζήτημα και ένα δεύτερο μεγάλο πακέτο αποφάσεων που θα κληθεί να λάβει η κυβέρνηση. Πάμε με το μοντέλο «Ανα εβδομάδες αξιολόγηση ναι. των δεδομένων. Είναι σαφέ, όπω μεταδίδουν οι υψηλόβαθμε κυβερνητικέ πηγέ των SkySea, ότι πριν τι 8 Φεβρουαρίου δεν θα έχουμε απελευθέρωση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον χειμερινό τουρισμό, για τα χιονοδρομικά κέντρα, παρόλη τη βούληση του Υπουργείου Ανάπτυξη κάπου εκεί στι 8, 8 15 στις 8 Φεβρουαρίου. Να Υπάρχει ένα σενάριο είτε στι 8 είτε και στι 15 Φεβρουαρίου Αλλά να επαναλειτουργήσουν τα χιονοδρομικά κέντρα. Θα συζητηθεί το επόμενο δεκαήμερο με την Επιτροπή αυτό. Και τέλο, το μεγάλο ζήτημα το οποίο είναι η εστίαση. Σύμφωνα με κυβερνητικό στέλεχο που συνομιλήσαμε πριν από λίγη ώρα, Ασία δεν θεωρείται πιθανή η επαναλειτουργία τη πριν το τέλο Φεβρουαρίου-Αρχέ Μαρτίου. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.